Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι οικονομικές ιδέες της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Συγκρατημένη αισιοδοξία αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση το σημερινό Eurogroup, βασικό θέμα του οποίου είναι η αδιαθέτηση του ελληνικού χρέους. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εκτιμάται ότι θα υπάρξει συμφωνία για το ελληνικό ζήτημα, κανείς όμως δεν μπορεί να προδικάσει την ακριβή ημερομηνία. Πλέον, πολλοί είναι εκείνοι που μεταφέρουν το χρονολογία ορόσημο στις 15 Ιουνίου, όταν είναι και το επόμενο Eurogroup, κάνοντας λόγο για 25 κρίσιμες ημέρες που θα καθορίσουν την πορεία του ελληνικού ζητήματος. Πάντως, εμπόδιο στην όλη διαδικασία αποτελεί ο Γερμανός Υπουργός των Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος έσπευσε να δηλώσει ότι δεν βλέπει κάποια λύση για την επιμήκυνση ή για άλλη μορφή ελάφρυνση του ελληνικού χρέους μέσα στο επόμενο διάστημα. Στο μικροσκόπιο της Αμερικανικής Πετρελαϊκής Εταιρείας ExxonMobil βρίσκεται πλέον η Ελλάδα. Ο Αμερικανικός Πετρελαϊκός Κολοσσός εξετάζει το ενδεχόμενο επένδυση στην περιοχή για το ζήτημα των υδρογονανθράκων και ήδη βρίσκεται σε επαφές με την ελληνική κυβέρνηση. Την Παρασκευή, στελέχη της ExxonMobil συναντήθηκαν με τον Υπουργό Ενέργειας κ. Σταθάκη, με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκη, αλλά και με στελέχη των ΕΛΠΕ, και αντικείμενο της συνάντησης ήταν η επένδυση της Αμερικανικής Εταιρείας στο θέμα των υδρογονανθράκων στο ελληνικό χώρο. Τελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι εφόσον αυτή η επένδυση πραγματοποιηθεί, θα είναι μεγαλύτερη στα χρονικά που έχει γίνει επί ελληνικού εδάφους και έχει τη δυναμική να αλλάξει όλο το γεωπολιτικό συσχετισμό στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Με λανσάρισμα νέων προϊόντων, με συνολικές επενδύσεις της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και μια εξαγορά που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στον κλάδο της, γιορτάζει η εταιρεία Vico στα 25 χρονιά λειτουργία της. Όπως ανέφερε η διοίκηση της εταιρείας, η εξαγορά αυτή θα φέρει σημαντικές ανακατατάξεις τόσο στην αγορά του νερού, στην οποία και δραστηριοποιείται, αλλά και ευρύτερα και στον κλάδο των αναψυκτικών, στον οποίο έχει παρουσία. Συνολικά, στα 25 χρόνια λειτουργία της, η εταιρεία Vico έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις 125 εκατομμυρίων ευρώ και έχει ηγετική θέση τόσο στην αγορά του νερού, όσο και σημαντικά μερίδια στην αγορά των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Οριακά κέρδη 0,04% καταγράφει ο Γενικός Διοικητής του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το άνοιγμα της συνεδρίασης και διαμορφώνεται σε 784,4 μονάδες. Αρνητική εικόνα κατά το άνοιγμα στις μεγάλες διεθνείς αγορές.